Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Πώς είστε? Πριν μερικές μέρε έψαχνα στο... Ήμουν αραχτός στο σαλόνι μέσα και... Έψαχνα να βρω κάτι να δω. Στο Netflix έψαχνα και στο Amazon. Κυρίω στο Netflix που έχει τα πιο πολλά αθλητικού περιεχομένου θέματα και documentaries. Περισσότερο ψάχνω για documentaries αθλητικού περιεχομένου. Και φυσικά πήρε το μάτι μου το The Redeem Team. Το οποίο είχε ανέβει... Μια μέρα πριν, δύο. Αρχικά, οι ενστάσεις μου ήταν ξεκάθαρες. Redeem Team λέω τώρα. Ε, εντάξει μωρέ. Και τώρα πήραμε τη Dream Team και την κάναμε Redeem Team. Και εμεί οι παλιοί το βλέπουμε αυτά με λίγο υπεροψία και λίγο έτσι... Ε, χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Αλλά λέω... Ας πατήσω play. Για να δω την ιστορία της ομάδας που κατέκτησε την USA που κατέκτησε το, Ολυμπιακό, το χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο το 2008 στο Πεκίνο. Περίμενα λοιπόν τα χειρότερα. Και τι είδα τα καλύτερα. Πάμε σήμερα. <Συλίδη> Καταρχάς το documentary για όσους δεν το έχετε δει έτσι, είναι μία καταπληκτική παραγωγή η οποία φτιάχτηκε αριστοργηματικά θα έλεγα για να δείξει πραγματικά την πορεία της ομάδας της USA από την Dream Team το 92 στην ταπείνωση των επόμενων χρόνων και στο Redemption από εκεί που βγαίνει και το Redeem Team το 2008. Είναι, ε, δεν είναι ένα ντοκιουμένταρι που ξεκινάει το 2008, δεν είναι μια Αμερικανίλα η οποία ε, με φανφάρες και με μουσικές τρομερές και βατήρια και εθνικές σημαίες να πάνε να κυματίζουν και τέτοια δείχνει το μεγαλείο των Αμερικανών και το... καμία απολύτως σχέση. Αυτό που δείχνει το ντοκιμένταρ είναι μία πραγματικότητα την οποία έζησαν οι Αμερικανοί παίχτες, τόσο το 2000, ξεκινάει από πιο πριν, αλλά κυρίως το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, με την τραυματική εμπειρία που είχαν από το Πουέρτο Ρίκο και από την Αργεντινή και, από... και τελικά κατέληξαν να παίρνουν το Χάλκινο Μετάλλιο, το 2006, στο Παγκόσμιο της Ιαπωνίας για την άλλη τραυματική εμπειρία που είχαν από την Εθνική Ελλάδος στον ημιτελικό και καταλήγει στο 2008 και στον τελικό με την Ισπανία και το χρυσό μετάλλιο. Τρία πράγματα μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση λοιπόν. Και αυτά τα τρία είναι ο λόγος για τον οποίο όσοι δεν το έχετε δει είναι η πρότασή μου για σας για να περάσετε μία ώρα και 40 λεπτά είναι δεν θυμάμαι πόσο είναι να περάσετε ένα πάρα πολύ ευχάριστο βράδυ και να απολαύσετε ένα γνήσιο μπασχετικό ντοκιμένταρι. Όλο αυτό το ντοκιμένταρι για το οποίο δεν θα αναφέρω λεπτομέρειες δείχνει τρία πράγματα. Πρώτον, δεν βγάζει αυτή την Αμερικανίλα και κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δείχνει τον απέραντο σεβασμό που έχτισαν οι Αμερικανοί, προπονητικό team και παίχτε, προ όλε τι υπόλοιπε χώρε του κόσμου που παίζουν μπάσκετ και την εκτίμηση για τον μπάσκετ που παίζουν μετά από τις ήτες που γνώρισαν που ήταν ταπεινωτικές. Οι Αμερικανοί που πήγαιναν πάντα με ομάδες που είχαν φοβερές μονάδες αλλά καθόλου σύνολο διδάχτηκαν από τους υπόλοιπους από τον υπόλοιπο κόσμο ότι όποιο και να είσαι, όποιε μονάδε και να έχεις εάν δεν σαν ομάδα, θα χάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Ο σεβασμό που βγάζει στο υπόλοιπο μπάσκετ. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο μπάσκετ τη Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, το πρώτο πράγμα που δείχνει είναι αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σε κάνει να νιώσει οικία με το ντοκιμεντάρι. Στη συνέχεια, δείχνει φυσικά την δική μας εθνική ομάδα. Τα ψυχολογικά προβλήματα που τους δημιουργήσαμε το 2006. Ε, αναφέρεται και σε εμά, οπότε αξίζει να το δείτε γιατί θα καμαρώσετε πραγματικά. Η καλύτερη εθνική ομάδα, η εθνική Ελλάδα όλων των εποχών, έτσι, η πρωταθλήτρια Ευρώπη του 2005 και η δευτεραθλήτρια κόσμου το 2006. Και αυτό όμω για το οποίο θέλω να το δείτε κυρίως είναι για να συλλάβετε όπως και εγώ συνέλαβα, όπως και εγώ αντιλήφθηκα στην ολότητά του το μεγαλείο του παίχτη που λέγεται Κόμπι Μπράιαντ. Θα μου πει, ε, Νικήτα, δεν ξέρω ποιο είναι ο Κόμπι Μπράιαντ, δεν ξέρω πόσο μεγάλο παίχτη ήταν και τέτοια. Όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλο παίχτη ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ. Όλοι ξέρουμε τι παιχταρά ήταν και τι έκανε και τι πέτυχε και τι δυνατότητέ του και το Mamba Mentality και όλα αυτά. Είναι όμω εντελώ διαφορετικό να το βλέπει γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα βίντεο από εκείνη την εποχή και να στο εξιστορούν ο Κάρλο Μπούζερ, ο Ντουέιν Βέι, ο Κρι Μπό, ο Λεμπρόν Τζέιμ, ο Ντόναν ο... ο... Williams, ο Τζέισον Κιντ. Όλοι, όλοι, όλοι όσοι υπήρχαν σε εκείνη την αποστολή να το εξιστορούν τα δικά του λόγια έτσι όπω το έζησαν αυτοί, όπω έζησαν αυτή την παρουσία του Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίο κλήθηκε στην ομάδα των ΗΠΑ ω το κομμάτι που έλειπε σύμφωνα με τον Coach Κέι τον Coach Τζεύσκι, για να γίνει αυτή η ομάδα να αποκτήσει την οτροπία με την οποία θα πήγαινε το 2008 να πάρει το χρυσό. Και δεν ήταν μια ομάδα η οποία πέτυχε με τη μία αυτή η ομάδα, η Redeem Team, συγκροτήθηκε το 2005. Το 2005, μετά την αποτυχία στην, της Αθήνας, κλήθηκε και ανέλαβε την ομάδα ο Coach K. Άρα το 2006, όταν ιτήθηκαν, από την Εθνική Ελλάδος, ήταν το πρώτο μεγάλο τεστ της Redeem Team, το οποίο, στο οποίο απέτυχαν. Και μέσα από αυτό το ντοκιουμένταρι βλέπεις, πραγματικά ζεις, πραγματικά την απομυθοποίηση των παιχτών αυτών, το, το πόσο ευάλωτοι ένιωσαν απέναντι στους Έλληνες, Αργεντίνους, Πορτορικάνους και το πόσο πολύ τους επηρέασε ο Κόμπι Μπράιαντ. Ο Κόμπι Μπράιαντ αν δεν υπήρχε στο ρόστερ της ομάδας αυτής δεν θα γινόταν redemption ποτέ. Δεν θα έπαιρναν το χρυσό μετάλλιο το 2008. Στου Ολυμπιακού του Πεκίνου. Ήταν τόσο ψηλότερα από όλου του υπόλοιπου, ακόμα και από τον Λεμπρόν Τζέιμ εκείνη την εποχή, που πραγματικά σου κάνει τρομερή εντύπωση ο θαυμασμό και ο τρόπο με τον οποίο μιλάνε, ακόμα και ο Λεμπρόν, για τον κόμπι και για τη συμπεριφορά του. Είναι χαρακτηριστική η κουβέντα του την πρώτη μέρα που εμφανίζεται στο κλειστό για την, πρώτη προπόνηση με το που έχει έρθει, δίνεται και κατεβαίνει στην προπόνηση και του βλέπει όλου και του λέει: Γεια σα, ήρθα λέει να βοηθήσω γιατί βαρέθηκα να σα βλέπω να χάνετε. Μια καταπληκτική ατάκα την οποία τη θυμούνται όλοι από εκείνη την ομάδα. Και θα πω μόνο κάτι, μόνο ένα σκηνικό το οποίο είναι χαρακτηριστικό, ένα γεγονό το οποίο εξιστορούν όλοι και γελάνε τώρα. Ε, και γιατί δεν θέλω να σας σποιλάρω περισσότερο για όσους δεν έχετε δει το ντοκιμένταρι. Είναι ένα Σάββατο, αν, θυμάμαι καλά ήταν ένα Σάββατο βράδυ, μετά από εξαντλητικές προπονήσεις όλη τη βδομάδα, ο Coach K τους δίνει ρεπό να βγουν έξω να διασκεδάσουν. Και βγαίνει όλη η ομάδα μαζί, όλοι, εκτός από ποιον, από τον Κόμπι. Βγαίνουν λοιπόν τα παιδιά, ήταν στο Las Vegas, γινόταν στο Las Vegas η προετοιμασία, οπότε καταλαβαίνετε, πάρτε στο Las Vegas, τώρα χαμό τώρα, να μην τα, να μην τα, εξηγούν, τα ξέρετε καλά, έτσι. Ε, λοιπόν, γυναίκε, ποτά, ξε, χωρί, ξεφάντωμα μέχρι το πρωί. Γυρνάνε λοιπόν σε κάποια φάση κοντά στι 5,5 ώρα, 5,5 με 6 ώρα, λέει κάπου εκεί. Ε, γυρνάνε κομμάτια όλοι του ε, και πάνε σέρνοντας όλοι προ τα, προς τα δωμάτια του, προ το ασανσέρ για να ξεραθούν, να μπορούν να ξεκουραστούν και να κατέβουν το πρωί για προπόνηση. Και τι βλέπουν. Βλέπουν καθώ περνάνε στο λομ... από το λόμπι για να πάνε στα, του ξενοδοχείου για να πάνε στο, στο ασανσέρ. Βλέπουν τον Κόμπι Μπράιαντ με την τσάντα ντυμένο με τα... με, τα ρούχα της προπόνησης έτοιμο και να κατεβαίνει στην αίθουσα με τα βάρη ήταν τέτοια η έκπληξή τους που μπαίνοντα στο, 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 ασανσέρ ρωτούσαν ο ένας τον άλλο αν, βλέπ, αν είδαν καλά, αν αυτό που είδαν το είδαν όντω. Την ώρα που γυρνούσαν από ξενύχτη κομμάτια όλοι οι υπόλοιποι ο Κόμπι είχε ξυπνήσει 5 ώρα το πρωί, είχε ντυθεί, πιαντέμιση ήταν στο, στο λόμπι και κατέβαινε έξι παρά στην αίθουσα με τα βάρη μόνος του με γάντια ειδικά αυτά τα ειδικά γάντια για τα βάρη και, που έχουν στα γυμναστήρια. Και ήταν τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση που τους έκανε που μετά αμέσως όλοι οι υπόλοιποι ένιωσαν τόσο μειονεκτικά απέναντι στην οτροπία και στο, στη δουλειά που έριχνε ο Κόμπι. Ο Κόμπι. Το νούμερο ένα, το, ο αλφα-μέιλ της ομάδας μαζί με τον Λεμπρόν που σιγά σιγά και αυτή άρχισαν και αυτοί σιγά, να ξυπνάνε και αυτή πρωί κοντά εκεί στην ώρα του κόμπι και να κατεβαίνουν όλοι να κατεβαίνουν ένας ένας μαζί με τον κόμπι κάτω στα βάρη χωρίς να τους πει τίποτα κόμπι και στο τέλος όλη η ομάδα κατέληξε να σηκώνονται πρωί εκτός προγράμματος και να ακολουθεί το πρόγραμμα που ακολουθούσε ο κόμπι με βάρη με σκιζόντουσαν στα βάρη και στη συνέχεια ανέβαιναν πάνω για να Πάρουν το πρωινό τους και στη συνέχεια πήγαιναν για προπόνηση. Αυτό και μόνο δείχνει την επιρροή που είχε ο Κόμπι Μπράιαν σε αυτή την ομάδα του 2008. Και αν νομίζετε, αν νομίζετε ότι αυτή η ομάδα του 2008 πήγε στο Πεκίνο και έκανε περίπατο, μάλλον δεν θυμάστε καλά. Οι περισσότεροι από θα θυμάστε αλλά όσοι δεν θυμάστε τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του μπάσκετ, το Ηνωμένε Πολιτείε Ισπανία, ήταν ένα που, κατά τη δική μου άποψη, βρίσκεται στα top παιχνίδια μπάσκετ, παιχνίδια μπάσκετ όλων των εποχών. Εάν το έχετε ξεχάσει, δεν το έχετε δει ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει στο YouTube ολόκληρο. Μπορείτε να το βάλετε να το παρακολουθήσετε. Είναι μια οδή προ το μπάσκετ, είναι ένα ύμνο προ το άθλημα, με του Ισπανού παγκόσμιου παγκόσμι πρωταθλητέ να κάνουν μια καταπληκτική εμφάνιση, να μην αφήνουν του Αμερικανού, οι οποίοι οι Αμερικανοί, όλα αυτά τα μεγάλα αστέρια, να έχουν αφήσει τα κοκαλά του μέσα στο γήπεδο και να μην μπορούν να φύγουν από το σκορ από του Ισπανού, οι οποίοι περνούσαν και μερικέ φορέ μπροστά στο σκορ και κρίθηκε το παιχνίδι τελικά στο τέλος σε κάποια κρίσιμα σου που πήρε ο Κόμπι ο Ντουέιν Βέιντ και ο Λεμπρόν Τζέιμς. Είναι ένα παιχνίδι πραγματικά καταπληκτικό και είναι και ένα ντοκιουμένταρι επίσης καταπληκτικό. Είναι ένα ντοκιουμένταρι που άθελά του δείχνει το πόσο πολύ μεγάλος παίκτη ήταν ο Black Mamba. Άλλο να το συζητάμε και άλλο να το, δι... να το, να το βλέπετε και άλλο να, να παρακολουθείτε πλάνα από τις συνεδριάσεις που έκαναν, από τις μαζόξεις που έκαναν, από τη θεωρία, γιατί τους μιλούσε πάρα πολύ ο Coach K, γιατί πρέπει όλα σε αυτούς αστέρες, όλα αυτά τα αλφα mails να τα δείσει σε μια ομάδα και αυτό δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι εκείνη την εποχή στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι φυσικά Ευρωλίγκα. Χαιρετώ.